μας ο Τάσος Γιασεμίδης θα μας τα αναλύσει όλα, έτσι απλά και κατανοητά. Καλή σας μέρα, κύριε Γιασεμίδη. Καλή μέσας μέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Αν με επιτρέπετε όμως να ξεκινήσουμε από αυτό που γίνεται συζήτηση από χθες, διότι θα είναι το πλέον έτσι, μέτρο που θα επιφέρει σε όλους βέβαια επιπτώσεις, είναι για αυτό το σύστημα τραπεζικών συναλλαγών SWIFT, από το οποίο επιχειρείται να αποκλειστεί η Ρωσία, αλλά δεν το τολμούν ακόμη και η χώρα μας έχει κάποιους ενδιασμούς. Να εξηγήσουμε τι είναι αυτό. Ναι, ουσιαστικά... Κάθε τράπεζα έχει πρόσβαση στο διατραπεζικό σύστημα μεταφοράς κεφαλαίων. Mm-hmm. Είναι ένα σύστημα που επιτρέπει στην κάθε τραπεζικό οργανισμό να μεταφέρει κεφάλαια είτε εντός της επικράτειας μιας χώρας, όπου ελέγχεται από την κεντρική τράπεζα της συγκεκριμένης χώρας, είτε διεθνώς. Γίνεται αντιληπτό ότι σε περίπτωση που οποιαδήποτε τράπεζα ή σύνολο τραπεζών εντός μιας επικράτειας αποκλειστούν από το συγκεκριμένο σύστημα, τότε αυτόματα δεν μπορούν να γίνονται μεταφορές χρημάτων εντός και εκτός του τραπεζικού συστήματος της συγκεκριμένης χώρας. Οπότε γίνεται αντιληπτό ότι οι ρωσικές τράπεζες δεν θα μπορούν να μεταφέρουν κεφάλαια ή να δέχονται κεφάλαια από το εξωτερικό. Γι' αυτόν τον λόγο φαίνεται ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, η συνολική βούληση για να αποκλειστούν οι ρωσικές τράπεζες από το συγκεκριμένο σύστημα, διότι γίνεται αντιληπτό ότι θα προκαλέσει σημαντική αναταραχή στον τραπεζικό τομέα διεθνώς. Μάλιστα. Λοιπόν, και να τα δούμε ένα-ένα, κύριε Γιασεμίδη, αυτή την ώρα που συζητάμε, τα χρηματιστήρια, τιμές των νομισμάτων, όλα αυτά, πείτε, πώς επηρεάζονται και πόσο ακόμη θα επηρεαστούν. Θα πρέπει να πούμε ότι σήμερα υπάρχει μια θετική αντίδραση στα χρηματιστήρια μετά την αντίδραση που είχαμε χθες το βράδυ στο Αμερικανικό χρηματιστήριο και κυρίως στο δείχτη του Nasdaq, όπου υπήρχε μια αύξηση όσον αφορά τους δείχτες. Θα πρέπει να πούμε ότι κατά τη χθεσινή ημέρα της εισβολής οι αγορές αντίδρασαν αρνητικά. Όμως όσον περνούσε η ημέρα, έχουμε δει ότι στην Αμερική οι χρηματιστηριακοί δείχτες, όπως είχα πει και πριν, έχουν κλείσει θετικά και σήμερα θα πρέπει να πούμε ότι τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινούνται ανωδικά, ενώ σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι φαίνεται να σταθεροποιείται το ρούβλι μετά από παρέμβαση της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας. Οπότε η πρώτη αντίδραση χθεσινή ήταν αρνητική, όμως σιγά σιγά φαίνεται ότι οι αγορές απορροφούν τους κραδασμούς ή, την πρώτη αντίδραση από ό,τι έχει συμβεί εχθές. Επιπλέον αυτό ίσως να είναι και ένα μήνυμα ή αν θέλετε μια πρόβλεψη των επενδυτών ότι οι κυρώσεις δεν θα επιφέρουν εκείνο το πλήγμα στις αγορές που θα προκαλέσουν τη συνέχιση της πτωτικής πορείας. Είναι οπότε αυτό γιατί αντιλαμβάνονται ότι δεν θα αποδώσουν ή επειδή έχει ξαναγίνει αυτό με τις κυρώσεις στη Ρωσία και από το 2014 αντιλαμβάνομαι, είναι αυτό που γίνεται αντιληπτό. Ενδεχομένως οι εκτιμήσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι ότι οι κυρώσεις οι οποίες έχουν ληφθεί να μην προκαλέσουν τον αρνητικό αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία που κάποιος θα πρόβλεπε με τις ανακοινώσεις που είχαν γίνει στην αρχή όταν είχε αρχίσει η επέμβαση στην Ουκρανία. Οπότε αναμένουμε να δούμε ουσιαστικά δύο πράγματα. Το ξεκαθάρισμα των κυρώσεων, διότι θα πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν γενικές αναφορές όσον αφορά τις κυρώσεις. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε το κείμενο ακριβώς. Mm-hmm. Ποιες νομικές οντότητες, ποιες κρατικές υπηρεσίες, ποια τραπεζικά ιδρύματα μπαίνουν εντός των κυρώσεων. Και δεύτερον, είναι σημαντικό να δούμε κατά πόσο θα συνεχιστεί η συγκεκριμένη κατάσταση, διότι γίνεται αντιληπτό η παράταση σε μεγάλο χρονικό διάστημα της επέμβασης της Ρωσίας στην Ουκρανία, χωρίς να υπάρχει μια διπλωματική, αν θέλετε, εκτόνωση, θα παρατείνει την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές αλλά και στην παγκόσμια οικονομία. Να. Και ούτως ή άλλως η όποια παράταση θα επιβαρύνει και επί του πρακτέου και το διεθνές εμπόριο και τα ενεργειακά. Ναι, θα πρέπει να πούμε ότι η συγκεκριμένη σύραξη, που μπορούμε να αναφερθούμε σε σύραξη, είναι διαφορετική από προηγούμενες που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια, διότι τώρα αναφερόμαστε σε δύο μεγάλες οικονομίες, με μεγάλες εξαγωγικές οικονομίες. Θα πρέπει να πούμε ότι η Ουκρανία είναι μια από τις χώρες που εξάγει μεγάλες ποσότητες σε σιτηρά, σε αλουμίνιο και σε άλλα μέταλλα. Είναι δύο χώρες που είναι παραγωγή ενέργειας, οπότε γίνεται αντιληπτό ότι οποιοδήποτε πρόβλημα στην εφοδιαστική αλυσίδα αυτόματα θα προκαλέσει αύξηση των τιμών στο ενεργειακό κόστος. Και ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι ότι
Φαίνεται ότι οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις χτυπούν κυρίως υποδομές στην Ουκρανία. Οπότε γίνεται αντιληπτό ότι θα χρειαστεί κάποιος χρόνος και να επανέλθουν οι εξαγωγές από τη συγκεκριμένη χώρα, η οποία, όπως είπα και πριν, είναι μία από τους μεγάλους παίχτες σε θέματα μετάλλων αλλά και στα γεωργικά προϊόντα. Ναι. Τώρα, να έρθουμε έτσι σιγά σιγά στα δικά μας, κύριε Γιασεμίδη. Το ευτύχημα θέλετε μέσα σε όλα αυτά που συμβαίνουν, δυστυχώς, είναι ότι μέσα σε όσους επιβάλλουν κυρώσεις στη Ρωσία δεν είναι ότι θα παρεξηγηθεί από την Κύπρο και μόνο, παρόλο που έχουμε στενούς ιδιαίτερους δεσμούς οικονομικούς με τη Ρωσία. Να δούμε λίγο πώς θα επηρεάσει το δικό μας σύστημα, το τραπεζικό και ευρύτερα την οικονομία. Είδαμε χθες κινήσεις από πλευράς της RCB Bank, που είναι σημαντικό να το αναδείξουμε, γιατί άλλαξε μετοχικό κεφάλαιο. Ναι, θα πρέπει να πούμε, θεωρώ ότι οι επιπτώσεις μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται στην αύξηση του πληθωρισμού, το οποίο είναι ένα γενικό φαινόμενο, παγκόσμιο φαινόμενο. Δυστυχώς φαίνεται ότι ο πληθωρισμός θα διαρκέσει και θα ενισχυθεί, κάτι το οποίο φαίνεται να προβληματίζει και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία φαίνεται ότι σήμερα θα αλλάξει αποφάσεις εκεί που ανάμενε κάποιος ότι θα αυξάνονται τα επιτόκια, ίσως ζούμε ένα αλλαγή των αποφάσεων. Οπότε ο πρώτος πυλώνας των επιπτώσεων αφορά την αύξηση του κατασκευαστικού κόστους, του ενεργειακού κόστους, αλλά και η γενικότερη αύξηση των τιμών που θα επηρεάσουν επιχειρήσεις και πολίτες. Το δεύτερο σημαντικό σημείο είναι να δούμε κατά πόσον οι κυρώσεις θα επηρεάσουν εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και είναι ρωσικών συμφερόντων ή κυπριακές εταιρείες οι οποίες εξάγουν ή έχουν άλλες οικονομικές δραστηριότητες με επιχειρήσεις στην Ρωσία. Και το τρίτο ζητούμενο είναι τι θα γίνει με τον τουρισμό. Διότι έχουμε δει χθες τον κύριο Τζόνσον να αναφέρεται ότι δεν θα επιτρέπει σε αεροπλάνα της Aeroflot να προσεγγίζουν τα αγγλικά αεροδρόμια. Σήμερα η Ρωσία έχει πει ότι κλείνει τον εναέριο χώρο για τις χώρες οι οποίες επιβάλλουν κυρώσεις, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται αναφορά ότι μια από τις κυρώσεις είναι η αποκοπή της χώρας και η συνδεσιμότητα της με τον έξω κόσμο, καθώς και η μη παροχή ή η μη εξαγωγή προς αυτήν αεροπλάνων και άλλων υλικών τα οποία χρειάζονται για τις αερομεταφορές. Οπότε γίνεται αντιληπτό ότι ένας αποκλεισμός της Ρωσίας, αν θέλετε, και μείωση της συνδεσιμότητας ενδεχομένως να επηρεάσει και τον κυπριακό τουρισμό. Να δούμε λίγο, να σταθούμε στις τράπεζες, στις στιγμικές μας, αν υπάρχει πρόβλημα ή αν έχουμε, δεν υπάρχει μετά και το κούρεμα του 13 έκθεση έτσι, σε ρωσικά κεφάλαια ή επηρεάζονται. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή οι κυπριακές τράπεζες έχουν επιπλέον ρευστότητα. Οπότε δεν θεωρώ ότι υπάρχει οποιοδήποτε ζήτημα ρευστότητας ή κεφαλαίως στις κυπριακές τράπεζες. Εκεί το που αυτή τη στιγμή υπάρχει αναμονή, θεωρώ, σε όλα τα τμήματα ελέγχων των τραπεζών, είναι να καταγραφούν με λεπτομέρεια οι κυρώσεις, ούτως ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν. Αναμένεται ότι θα υπάρξει η Ευρωπαϊκή Οδηγία και οδηγίες από την Κεντρική Τράπεζα και άτομα και φυσικές οντότητες και νομικές οντότητες θα είναι κάτω από κυρώσεις και γίνεται αντιληπτό ότι σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα διεξάγονται οποιασδήποτε τραπεζικές συναλλαγές, διότι είναι κάτω από το σύστημα των κυρώσεων, όπως είχαμε φυσικά και το 2014 και όπως έχουμε ήδη σήμερα, διότι κάποιες από τις ρωσικές εταιρείες βρίσκονται κάτω από κυρώσεις. Από εκεί και πέρα, ένα ζήτημα είναι αν προκύψει το κλείσιμο του SWIFT με τις ρωσικές τράπεζες, τότε γίνεται αντιληπτό ότι δεν θα υπάρχουν οποιασδήποτε μεταφορές κεφαλαίων, κάτι το οποίο βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν βρίσκει σύμφωνους όλους ώστε να εφαρμοστεί. Και το τρίτο σημείο είναι να δούμε σε περίπτωση που υπάρχει οποιαδήποτε αύξηση επιτοκίων πώς θα επηρεαστούν οι καταθέτες και οι δανειολήπτες όσον αφορά τις καταθέσεις τους και τα δάνεια τους. Αλλά κυρίως το τραπεζικό σύστημα αναμένεται να επηρεαστεί όσον αφορά τις επιχειρήσεις και, και τα φυσικά άτομα τα οποία θα βρίσκονται κάτω από κυρώσεις και αν γίνεται αντιληπτό ότι θα γίνεται αυστηρός έλεγχος ώστε να αποφεύγονται συναλλαγές με τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Ναι, τώρα κύριε Γιασεμίδη, εξηγήστε μας λίγο αυτή την αλλαγή με το χειρουργικό κεφαλαίο στην RCB που βγήκε η VTB Bank που είναι η ρωσική. Αυτό ήταν να προλάβει αν θέλετε κυρώσεις τύπου αυτό με το SWIFT ή δεν έχει να κάνει. Τι αλλάζει.
Ναι, θα πρέπει να πούμε ότι από το 2014, όταν υπήρξαν οι προηγούμενες κυρώσεις προς την Ρωσία, η Ρωσική Δημοκρατία είχε προχωρήσει σε ορισμένες κινήσεις. Η πρώτη κίνηση αφορούσε την σύνδεση της χώρας ή την σύσφιξη των σχέσεων προς την Ανατολή. Είδαμε ότι η Κίνα είναι ένας από τους κύριους χρηματοδότες του δημόσιου χρέους της Ρωσίας. Δημιούργησε μια εσωτερική οικονομία με την έννοια της παραγωγής εσωτερικά των προϊόντων για την κατανάλωση. Και το τρίτο σημείο ήταν ότι έκανε τις ενέργειες για να διαμορφωθεί με τέτοιον τρόπο, αν θέλετε, τα εταιρικά σχήματα των τραπεζών, ώστε να διασφαλίσει τα συμφέροντα των πελατών τους. Έχουμε δει και μια ανακοίνωση χθες το βράδυ της VTB ότι γίνονται όλες οι ενέργειες για Αλλά θα πρέπει να πούμε ότι δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη που μπορεί μια τράπεζα να αλλάξει το μέτοχο της ή τη μετοχική της δομή. Θεωρώ ήταν κάτι το οποίο είχε σχεδιαστεί, υπήρχε κεφαλαιακή βάση και η ρευστότητα. Απλά ενδεχομένως η ανακοίνωση επισπεύθηκε για χθες, ίσως όχι για να προλάβει κάποια γεγονότα, απλά για να υπάρξει μια διευκρίνηση. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιασεμίδη. Θα τα λέμε συχνά, αναλόγως και των εξελίξεων για τις επιπτώσεις στην οικονομία ευρύτερα και στα χρηματοπιστωτικά. Ευχόμαστε να τα λέμε για την ανάπτυξη της οικονομίας παρά τις αρνητικές συνέπειες ενός πολέμου. Πείτε μας όμως, διαβλέπετε, δεν ξέρω αν βιάστηκε να κάνει σχετικές δηλώσεις ο Υπουργός Εσωτερικών για ουκρανικές εταιρείες που επιθυμούν έτσι να έρθουν μέτρα να εδροποιηθούν στην χώρα μας, αν έχετε έτσι από τις δικές σας τις σχέσεις. Θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά είναι ερευνητικού χαρακτήρα πρώτον. Και δεύτερον, υπάρχουν ζητήματα όσον αφορά τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν, όσον αφορά τις άδειες που μπορούν να έρθουν αυτές οι ουκρανικές εταιρείες. Δεν πρέπει όμως να ξεχνούμε όμως και των σημαντικών αριθμών ρωσικών κεφαλαίων που έχουμε στη χώρα, καθώς και εταιριών που έχουν επιλέξει τη χώρα μας διαχρονικά, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, για να έχουν τη βάση τους στην Κύπρο. Αυτό το one-stop shop που λέγαμε κάποια στιγμή, κυρία Σεμίδη, ότι πρέπει να διευκολυνθούν όλα αυτά, ακόμα το επεξεργάζονται. Υπάρχει αυτή τη στιγμή η αρμόδια αρχή στο Υπουργείο Εμπορίου, όπου μια εταιρεία μπορεί να εγγραφεί και να μπορέσει να αρχίσει την διαδικασία αναδιοδότηση τη δική τη αλλά και των εργαζόμενων των οποίων να έρθουν στην Κύπρο. Όμως, στο Υπουργείο Εσωτερικών ακόμα υπάρχουν διαδικασίες που πρέπει να καταρριφθούν οι συγκεκριμένες αιτήσεις και εκεί ενδεχομένως να πρέπει να επισπευθούν δύο διαδικασίες με την εφαρμογή περισσότερων της τεχνολογίας, όπως για παράδειγμα να γίνονται οι αιτήσεις ηλεκτρονικά παρά με τη φυσική παρουσία των πολιτών. Είναι κάποια ζητήματα της μεταρρύθμισης που θεωρώ ότι βρίσκονται μέσα στο. Τα σχέδια ενδεχομένως του συγκεκριμένου Υπουργείου αλλά και του Υπουργείου Τεχνολογίας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιασεμίδη. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ.